αυτού, το νέο μάρτυρα δούκα δεύτε τιμήσομεν, τον ευσεβώς ειδημής συμφωνιάσματον, ούτως γαρπατήσας μαρτυρικός τον τυράννο την έπαρσιν, στεφάνι φόρος χορεύει εν ουρανής και πρεσβεύει του σωθήνε ημάς. Του Ιωσήφ του Παγκάλου εκμιμησάμενος, υπέρ της οφροσύνης τη στερότητα δούκα, διέδραμε στα σχόλα του πονηρού και αυτό κατετρόπωσας εν μαρτυρίου παμάκαρτη συμπλοκή ως Χριστού ο πλήτης Άριστος. Ανέανες χέρις ο ιερός Ραφαήλ, ο υπερπίστεως αθλής ερωτατά και δόξη τη ουρανή, ο μεγαλυθής ευκλέος, ως εσύ ο μάρτης εν θεότατος, ο πλήστης εν ετεσί, διαμήνας αγνώριστος, εγκεκριμένος υπογήν θείς κρίμασιν, επεσχάτων δέος πολύ φωτος ήλιος, λάμψας και των θαυμάτων σου ακτήσει και χάρισιν, εν θαυμαστές οπτασίες καταφεδρίνων τους απάντας Χριστόν εκδισώπη, ευσυχές ημών δοθήνε το μέγα έλεος. Θείς όψες ή την κεκριμένη είναι καλύψαντες παντί το κόσμο, η μονάθληση νόμου και το όνομα, ο Ραφαήλ και Θεόφρο Νικολάε, θαυματουργείτε της πίστη κραυγάζουσι. Θείοι μάρτυρες Χριστό το Θεό πρεσβεύσατε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεος. Δεύτε καριών εν το λόφο προθήμος, δεινώσει ασθενούντες, συναλάβητε ρώσιν ιατρός γαρσοφός, Ραφαήλ ο ιερός πελιάπασιν, ως περκαθοράθη παρέχοντας ιάσεις. Άλληνον ψυχή μου Ραφαήλ τον Μέγαν, όμουσι Νικολάο ειρήνην την Αγίαν, λαμπρίνου αγάλου η Εκκλησία του Χριστού, ο Θεός γαρ της δόξης ξένας υπεπήκε και θαυμαστά εν σημείς πολύ αρτιός φως τους πριν και κρυμμένους αποκαλύψας η μάρτυρας. Βίου καθαρότητος και σοφροσύνης και πίστεως, διαλάμποντες πράξεσι μαρτύρων ηγόνισε τον καλόν αγώνα, δούκα Θεοφόρε και κοσμήθης ιερός, Αθανασία στο διαδήματι μου, Κυρίο παρισταμένος, το βασίλη των δυνάμεων και παρέχων ιώματα της θελούσι τη μνήμη σου. Νομίζω ότι με τόσες ομορφιές απόψε, ό,τι και να πω θα το χαλάσω. Αυτό που μου συμβαίνει μέσα μου, δεν πίστευα ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα, ότι θα έχω δυο καλούς φίλους μου ιερείς μαζί μου, μαζί. Ένα διάκο που είναι η ζωή μου όλη και δυο ψαλτάδες που τον έναν τον έχω αγαπήσει ήδη πολύ και τον άλλον Κωστά, και τώρα αρχίζω και σ' αγαπάω και σένα, γιατί το σώι σου το έχω αγαπήσει, τι να πω τώρα δεν ξέρω. Το μόνο που θέλω να πω σήμερα, όχι δεν θα πω πολλά, ότι αυτοί οι δυο Άγιοι που γιορτάζουν σήμερα μας ενώνουν έτσι εδώ με μας. Και λέω τι γίνεται τώρα. Ο Άγιος Ραφαήλ έχει γεμίσει την καρδιά μου, αλλά τον έχουμε και Άγιο Λείψανο εδώ που μου το χαρίσανε στη Μυτιλίνη.
και τον έχουμε πάντα εδώ. Τι χαρά, τι τιμή, τι ευλογία. Και όταν πάω εκεί, μου ανοίγει την πόρτα του μοναστήρι και την καρδιά της η γερόντισσα και οι αδερφές και όλοι οι φίλοι της Μονής και κάθομαι εκεί και λειτουργώ και το παίζω, τι να πω τώρα, και έρχονται όλα τα παιδιά που με αγάπησαν και σε εκείνο τον τόπο και τους βλέπω. Και σήμερα γιορτάζει και ένας άλλος άγνωστος ήταν μέχρι τώρα για μένα Άγιος, ο Άγιος Δούκας ο Ράφτης. Και αυτός ενώνεται εδώ με μας. Ο Άγιος Δούκας, περίπου την ίδια εποχή με τον Άγιο Ραφαήλ, δέστε μωρέ τώρα αυτοί οι Άγιοι πότε έζησαν, πότε μαρτύρησαν και πότε τους αποκάλυψε ο Θεός. Έζησαν λίγο μετά την άλωση και ο Άγιος Ραφαήλ και ο Άγιος Δούκας. Μαρτύρησαν τότε από τους Τούρκους. Και έφτασαν στις μέρες μας να αποκαλυφθούν. Ο Άγιος Ραφαήλ, τα Άγια Λείψανά του, και να βρούμε και ποιος είναι. Και ο Άγιος Δούκας τον εμφάνισε, όπως και όλους τους άλλους τους Μυτιλινιούς Αγίους, ο Παπαφώτης. Αυτός νοιάστηκε να εμφανιστούν όλοι οι Άγιοι. Ο τρελός ο Παπαφώτης, ο παλαβός, πιο παλαβός παπάς από αυτόν δεν θα βγει. Και όμως το βάθος ήξερε, έκανε τις χαζομάρες για να κρύβει την αγιότητά του. Και εμείς έχουμε το ζωναράκι το εδώ και το προσκυνάμε που λειτουργούσε και ερχόταν και εδώ και λειτουργούσε, γιατί ήταν φίλος με τον Παπαφίλιππο, τρελός ο ένας, τρελός ο άλλος, ξυπόλυτος ο ένας, ξυπόλυτος ο άλλος, να πως ενώνονται στην ενορία μας. Ο Παπαφώτης λοιπόν βρήκε τους Αγίους και βρήκε και τον Άγιο Δούκα και φεύγει από τη ζωή ο Παπαφώτης και εμφανίζεται και ο Άγιος Δούκας και ο Παπαφώτης να ζητάνε να φτιάξει μία κυρία εκεί στην περιοχή στα Πάμφυλλα να φτιάξει το σπίτι του Αγίου Δούκα, το ναό. Και επιμένουν να το ζητάνε. Και η κυρία αυτή τα δίνει όλα ό,τι χρειάζεται και γίνεται ένας υπέροχος ναός. Και ζητάει από εκεί ο παππούλης κάποιον να φτιάξει, να ράψει την Αγία Τράπεζα. Και φτάνει τώρα να ράψει την Αγία Τράπεζα μία δικιά μας ψυχή που έχει επίθετο που μοιάζει με τον Άγιο που είναι ράφτρια. Από εκεί, από εδώ, από την άλλη μεριά, πότε τους ενώνουν οι Άγιοι όλοι, δεν το ξέρει κανένας. Και το έχει ανάγκη αυτή η κυρία, διότι πόνεσε βαθιά αυτόν τον καιρό. Και πρόλαβε και ήρθε και τα γνώρισε όλα αυτά και λες και τους την τίμαζε ο Θεός για να ανεβεί την ανηφόρα αγκαλιά με τους Αγίους. Γι' αυτό μωρέ σας λέω, γι' αυτό το λέω, προλάβετε να προλάβουμε να κάνουμε φίλους Αγίους πριν τους χρειαστούμε. Γιατί όταν τους χρειαζόμαστε δεν ξέρουμε τον τρόπο εκείνη την ώρα που σκοτεινιάζουν όλα, που βαραίνουν όλα. Γι' αυτό το έλεγε και ο Γεροπαΐσος, να κάντε φίλο έναν Άγιο να τον έχετε παρέα. Ευκαιρία λοιπόν και σήμερα και αύριο και μεθαύριο σε έναν από όλους τους Αγίους να τους λέμε συνέχεια, θέλω να είσαι φίλος μου, θέλω να είσαι φίλος μου, θέλω να είσαι φίλος μου, θέλω να γίνεις φίλος μου, θέλω να γίνεις φιλαράκι μου. Ξέρετε πόσο το θέλουν οι Άγιοι να τους έχουμε φίλους. Πιο πολύ από τον καλύτερό μας φίλο θέλουνε. Και αν πάτε ποτέ στη Μυτιλίνη
θα δείτε εκεί πόσους Αγίους, πόσες εικόνες, πόσα προσκυνήματα, πόσα θαύματα έχει. Και έλεγε, πήγαινε, ακούστε τώρα, δύο Αγίους μεγάλους τι λέγαν για τη Μυτιλίνη, τι μας περιμένει ακόμα από τη Μυτιλίνη. Πήγαινε ο Παπαφώτης στα βουνά πάνω και έκανε τρισάγιο. Πού? Εδώ κάτω, μωρέ, να δείτε τι Αγίους έχει, έλεγε, κρυμμένος. Και ευωδίαζε ο τόπος όλος όταν έκανε τρισάγιο. Και γιατί, βρε παππούλη, τώρα δεν σκάβουμε? Άμα σκάψουμε πριν την ώρα θα βγει φωτιά. Και μιλούσε για τη Μυτιλίνη και ο Γεροπορφύριος. Εκεί να δείτε, εκεί. Σε 100 μεριές μιλούσε στη Μυτιλίνη ότι είναι γεμάτο από τάφους και οστά Αγίων που τους φάξαν οι Τούρκοι. Και περιμένουν οι Άγιοι, έχουν υπομονή οι Άγιοι. Όποτε τους δώσει ο Θεός να τους εμφανίσει και αυτούς σαν τον Άγιο Ραφαήλ, σαν τον Άγιο Δούκα, σαν τον Άγιο Λουκά και τόσους άλλους Αγίους που έχουν εκεί ήδη και τους προσκυνάνε. Σαν Ματής όλη την Ελλάδα δεν έχουμε, μωρέ, Αγίους και Παναγίες και εικόνες θαυματουργές και Άγια Λείψανα. Τότε γιατί, μωρέ, φοβόμαστε? Τι τούτο δω? Έχουμε ένα Θεό ολοζώντανο που αναστήθηκε. Έλεγε ένας μουσουλμάνος φίλος μου που στο τέλος βαφτίστηκε, είναι ντροπή σας εσείς οι χριστιανοί να φοβάστε και να κιωτεύετε και να απελπίζεστε. Γιατί, ρε, του λέω εμείς, τι δουλειά είσαι εσύ να μας μιλάς? Λέει, εσείς είστε οι μόνοι που έχετε Θεό που πέθανε και αναστήθηκε. Αυτόν τον Θεό έχουμε. Και γύρω από τον Θεό, αγγέλους, προφήτες, αποστόλους, Αγίους, μαρτύρους, παλιούς, καινούριους, επόμενους, μεθεπόμενους. Ξέρετε πόσοι Άγιοι ακόμα είναι στη σειρά να τους εγγράψει το Πατριαρχείο στην Αγιοσύνη? Δεκάδες είναι και θα είναι πάντα. Αυτούς να κάνουμε φίλους. Αυτούς. Και θα δείτε μετά τι ωραία θα κοιμόμαστε, τι όμορφα θα ξυπνάμε. Γιατί θα κάνουμε και ανθρώπους μετά πιο εύκολα φίλους. Γιατί θα είναι δυνατή και καθαρή και ζωντανή η καρδιά μας. Να ευχαριστήσω λοιπόν τόσο πολύ τους πατέρες που ήρθαν σήμερα και τον Παπαδημήτρη και τον Παπανικόλα μου, τον λατρεύω και αυτόν, τον θεωρώ παράδειγμα σύγχρονου ιερέα, και τον διάκο μου που αυτόν δεν τον λατρεύω. Δεν έχω λέξεις για να πω πόσο τον αγαπάω, αλλά και τους ψάλτες και όλους εσάς. Χριστός Ανέστη, να είμαστε καλά. Να είστε όλοι καλά, σας αγαπώ. Σας αγαπώ πολύ. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Δόξα τη Αγία αυτού τριήμερο εγέρση. Προσκυνούμεν αυτού την τριήμερο έγερση. Θα ήθελα ακόμα μια φορά μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω τους δύο πατέρες, τον πατέρα Δημήτριο και τον πατέρα Νικόλαο, αλλά και ιδιαίτερα και τον διάκο μου, τον φίλο μου, την καρδιά μου, τον Νικόλαο, και να πω ότι και οι δυο ιερείς κάνουν έργο σπουδαίο και θαυμαστό και έρχονται από την Τούμπα, αυτό ήθελα να υπογραμμίσω, ο ένας, ο Παπαδημήτρης από την Αγία Βαρβάρα και ο πατήρ Νικόλαος από την Αγία Μαρίνα. Αλλά θα πω όμως, ό,τι και να πούν τώρα, ότι πίσω από αυτούς υπάρχουν δύο παπαδιές θαυμαστές.
μία Ελένη και μία Βίκη, οι οποίες ξέρουν να στέκονται, ξέρουν να φτιάχνουν, ξέρουν σύγχρονα άτομα αυτής της εποχής. Όπως και πίσω από το διάκο μου υπάρχει μία ελπίδα, η οποία και αυτή είναι θαυμαστή. Και αυτή με στην καρδιά μου και στην ψυχή μου. Και βέβαια πίσω και από έναν χαζό παπά υπάρχει μια υπέροχη Μαρία. Να είστε καλά όλοι. Όλοι να είστε καλά. Να ψάλλουμε όλοι μαζί τον Χριστός Ανέστη. Χριστός τι να πω. Πρώτον, δοξολογία στον Άγιο Θεό για αυτή την, στους Αγίους τους οποίους σήμερα τιμούμε και ζητούμε την προστασία τους, τον Ραφαήλ, τον Νικόλαο, την Ειρήνη, τον Άγιο Βούκα, να μας σκεπάζουν, να μας προστατεύουν, να μας ενδυναμώνουν στην πίστη μας. Άπειρες δοξολογίες είπαμε προς τον Άγιο Θεό. Να ευχαριστήσουμε τον Πατέρα Χρήστο, τον Πατέρα Χρήστο της καρδιάς μας, ο οποίος σήμερα με όλη αυτή την αγάπη που τον διακατέχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια διακονώντας το Άγιο Θυσιαστήριο όπου και αν βρέθηκε, πάντοτε μας κερδίζει, μας κέρβιζε, αλλά ιδιαίτερος βέβαια μετά από και την προσωπική γνωριμία, τον οποίο πάντοτε βέβαια τον θαυμάζαμε και εγώ προσωπικά, αλλά μετά και μετά από την προσωπική γνωριμία την οποία έχουμε εδώ και ένα χρόνο περίπου, όντως με τη χάρη του Θεού και δόξα τω Θεώ, όντως όλη αυτή η εικόνα, η όμορφη την οποία βλέπουμε, είναι αληθινή. Και ξέρει τι λέω τώρα. Και θα πω και κάτι τελευταίο για τον Πατέρα Χρήστο. Έλεγε κάποιος ότι, και όλοι το πιστεύουμε, ότι ο Θεός κάνει θαύματα στις ζωές μας. Και όντως έτσι είναι και συμβαίνει αυτό. Βέβαια πολλές φορές όλοι μας δεν πρέπει να ψάχνουμε το θαύμα στη ζωή μας στο να βλέπουμε καρεκλάκια ή τραπέζια να πετάνε. Αυτό δεν είναι θαύμα, αυτό είναι κάτι άλλο. Τα θαύματα που κάνει ο Θεός στη ζωή μας, μας τα δείχνει. Μας τα παρουσιάζει μπροστά μας. Εμείς πρέπει να τα δούμε. Και σε κάποιες συγκεκριμένες χρονικές στιγμές της ζωής μας έρχεται ο Θεός, ο οποίος μας βλέπει βέβαια ότι ξεφεύγουμε, μπαλατζάρουμε, χανόμαστε και ενεργείται αυτό το φάγμα του. Πρέπει να το δούμε. Μπορεί να μην το δούμε αμέσως, να το δούμε σε λίγο. Λοιπόν, αυτό το φάγμα, ένα τέτοιο φάγμα έκανε και ο Άγιος Θεός. Δεν ξέρω γιατί, δεν είμαι Θεός να ξέρω. Έκανε ένα τέτοιο φαύμα και στην προσωπική μου οικογενειακή ζωή. Το φαύμα αυτό ήταν η γνωριμία μας με τον Παπά Χρήστο. Δεν φαίνει να λέμε τέτοια, σταματώ εδώ. Λοιπόν, γι' αυτό ας αναλογιστούμε όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, πιο μικροί, εσύ είσαι πιο μικρός, μικρή και μεγάλη, το γιατί ο Θεός, το είπε ο Παπαχρίστος πριν για τους Αγίους και τα λοιπά, η φιλία μας με τους Αγίους, το πώς ο Θεός επιτρέπει και μας δείχνει το φαύμα Του στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Κατακάηκα με αυτό. Στήση, πάρ' το βρεβιάκο. Στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αρκεί όμως εμείς να το δούμε. Αν δεν το δούμε, συγγνώμη που μακρηγορώ, δεν φταίει ο Θεός, φταίμε εμείς. Και η ευθύνη είναι δική μας. Τελεία. Τον ευχαριστούμε λοιπόν για την αγάπη του, τη φιλοξενία του, εδώ και άπειρο καιρό.
Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε όντως, το είπε μόνος του, πίσω από τον Πατέρα Χρήστο, την Πρεσβυτέρα του, τη Μαρία, που όντως κρατάει επάλξεις και αγώνες. Και ξέρουμε τι σημαίνει αυτό εμείς οι κληρικοί, οι οποίοι αποφασίσαμε να επιλέξουμε τον έγαμο βίο. Και δεν λέω τίποτα άλλο. Γιάκο μου, σε ευχαριστούμε. Να ζήσεις, να είσαι γερός. Να είσαι γερός, να ψάλεις έτσι όπως ψάλεις, να εμεινείς το Θεό μέχρι τα βαθιά σου γεράματα. Καλή διακονία, καλή ιεροσύνη και εσύ και η οικογένειά σου, ο Θεός να σε ευλογεί, είσαι υπέροχος. Τον Γιάκο είχα την ευλογία και την τύχη να το γνωρίσω πολύ μικρό. Και σήμερα να με αξιώνει ο Θεός να είναι εδώ, να είμαστε μαζί στο Άγιο Θυσιαστήριο. Μεγάλη χαρά, τιμή, τιμή και για μένα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και έτσι ο Θεός να προσεύχεστε να του δίνει δύναμη στη ζωή του, στην διακονία του και στην ιεροσύνη του με Φαύριο, τους ιεροψάλτες μας, τον Αντώνη, τον έχω γνωρίσει, εξαίσιο παιδί, εξαίσιος ιεροψάλτης. Καλά, ο Κώστας είναι κουνιάβος μου, τώρα ό,τι και να πω θα πείτε τα γένια του ευλογεί, αλλά ο Θεός να τον ενδυναμώνει. Να είστε καλά όλοι ευλογημένοι, ο Νίκος, πατήρ Νικόλαος. Δικό μου παιδί, για στο πρώτο δικό μας, με επιτρέψτε να το πω, μεγάλωσε στην Αγία Βαρβάρα και με αξίωσε ο Θεός να τον βλέπω σήμερα κληρικό στη διπλανή ενορία της Αγίας Μαρίνας στην Τούμπα να διακονεί. Και με ένα υπονοούμενο, Παπα Χρήστο, τελειώνω. Το ότι είμαστε από την Τούμπα δεν είναι τυχαίο, γνωρίζετε γιατί. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, φανάτο φάνατο πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Χριστός Ανέστη, ο Κύριος. Ο Θεός μαζί σας, Χριστός Ανέστη.